Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Ο κύριος Σωτηρόπουλος για ιεραποστολικούς λόγους ευρίσκεται εκτός Ελλάδος. Θα είναι μαζί μας εν Θεώ την ερχομένη Κυριακή. Μαζί μας είναι ο κύριος Μινάς Αναστασάκης, γνωστός και από άλλες εκπομπές, ειδικός ερευνητής πάνω σε διάφορες αιρέσεις. Αλλά προτού με τον κύριο Αναστασάκη παρουσιάσουμε το θέμα της σημερινής εκπομπής, θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ανακοινώσεις. Έχουμε πληροφορίες ότι επίκειται η κατάθεση νομοσχεδίου σχετικά με την κύρωση της συνθήκης του Σέγκεν. Είναι μια συνθήκη που έχει σχέση με το ηλεκτρονικό φακέλωμα των πολιτών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι μεγάλος ο κίνδυνος από αυτό το ηλεκτρονικό φακέλωμα για όλους τους πολίτες της πατρίδας μας, αλλά για μας τους χριστιανούς έχει μια ξεχωριστή σημασία, γιατί αποτελεί κίνδυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανθρώπινη ελευθερία. Δεν υπάρχει το εχέγγυο ότι διασφαλίζεται η ανθρώπινη αυτή ελευθερία και αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε όλοι σε μια εγρήγορση, και όταν πληροφορηθούμε ότι κατετέθη στη Βουλή, να γίνει και μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά προτού να έρθει αυτή η ώρα, καλό είναι να κάνουμε κάποια τηλεφωνήματα, κάποιες επισκέψεις σε βουλευτές όλων των κομμάτων, να διαμαρτυρηθούμε αλλά και να τους εξηγήσουμε τους κινδύνους από την ψήφιση, από την κύρωση αυτής της συνθήκης. Γιατί πολλές συνθήκες έρχονται σε αυτήν τη χώρα, στη Βουλή των Ελλήνων, και τελικά ο ειρωνικά αποκαλούμενος κυρίαρχος λαός, το μόνο πράγμα για το οποίο δεν καλείται να απορρίψει ή να επιβεβαιώσει με την ψήφο του αυτές τις συνθήκες, είναι αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε, που θα έπρεπε για τόσα σοβαρά θέματα που αφορούν τον καθένα μας προσωπικά να γίνει τουλάχιστον ένα δημοψήφισμα. Και αν η πλειοψηφία των Ελλήνων αποδέχεται τέτοια πράγματα, με γεια και χαρά. Αλλά βλέπετε ότι δεν έχουμε αυτήν τη δυνατότητα. Άλλο είδους δυνατότητες έχουμε. Σήμερα είναι Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Είναι η αρχή του Τριωδίου. Όπως γνωρίζετε, το Τριώδιο διαρκεί 70 ημέρες. Είναι η πλέον πνευματική και κατανεκτική περίοδος της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία έχει μία σειρά ακολουθιών και κάθε μέρα ανεβάζει όλους μας, εάν και εφόσον βέβαια ακολουθούμε την πνευματική ζωή, και ένα πνευματικό σκαλοπάτι. Είναι μια σύντομη παραβολή, η παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου, αλλά διδακτικότατη και με υψηλά θεολογικά νοήματα, τα οποία είναι απαραίτητα για την αιώνια σωτηρία μας. Η υπερηφάνεια του Τελώνου τελικά οδηγεί τον άνθρωπο στην απώλεια της αιωνίου ζωής, ενώ η ευλογημένη ταπείνωση και μετάνοια του Τελώνου μας οδηγεί σε πνευματικά ύψη και στη σωτηρία μας. Σήμερα με τον κύριο Αναστασάκη θα ασχοληθούμε με ένα νομοσχέδιο που είναι στα σκαριά, όπως τα λέγαμε, που ευρίσκεται στα συρτάρια του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Το νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει την καθιέρωση της λεγόμενης αναλλακτικής ή κοινωνικής θητείας για τους πάσης φύσεως αυτοαποκαλούμενους αντιρρησίες συνείδησης. Διαβάσαμε και θα διαβάσετε και εσείς εφημερίδες ασφαλώς ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Πάγκαλος, εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο την καθιέρωση της εναλλακτικής της θητείας για όσους αρνούνται για λόγους θρησκευτικούς, ιδεολογικούς, την ένοπλη ή άοπλη στράτευση να υπηρετούν σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, σε δήμους, σε νοσοκομεία κλπ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό αποτελεί πρόκληση για κάθε Έλληνα που αγαπά αυτήν τη χώρα, την πιο ένδοξη πατρίδα όλου του κόσμου. Αποτελεί πρόκληση πρώτου μεγέθους, γιατί αλίμονο, εάν ανοίξουμε αυτήν την κερκόπορτα, θα είναι η θριαλίδα, θα είναι βόμβα μεγατόνων στην εθνική μας ανεξαρτησία. Θα πρέπει λοιπόν και να υπάρξει μια διαφώτιση εκ μέρους όλων μας, αλλά και όλοι όσοι μας ακούνε, γνωρίζουν βουλευτές ή και αν δεν γνωρίζουν, μπορεί να συντάξουν μια επιστολή διαμαρτυρίας, να συγκεντρώσουν άλλες 5-10 υπογραφές, να αποστείλουν σε υπουργούς, σε βουλευτές όλων των κομμάτων, να διαμαρτυρηθούν, να διατρονώσουμε δηλαδή την αντίθεση. Πρέπει να ζήσουμε ελεύθεροι. Χαρακτηριστικά διαβάζω μια επιστολή που δημοσιεύθηκε στην απογευματινή της 10ης Φεβρουαρίου από κάποιο επιστολόγραφο. Η κυβέρνηση μελετά νομοσχέδιο για αναλλακτική θητεία των αντιρρησιών συνείδησεως, οι οποίοι θα υπηρετούν σε διάφορες υπηρεσίες κλπ. Στην Ισπανία, που εφάρμοσε το σύστημα της αναλλακτικής θητείας το 1995, από τους 142.000 που κλήθηκαν να υπηρετήσουν, οι 74.000, πάνω από τους μισούς, δήλωσαν αντιρρησίες συνειδήσεως.
μπόρεσαν μέσα αυτή τη χρονιά να απορροφήσουν μόνο 38.000. Ορισμένοι εξ αυτών αρνήθηκαν την εναλλακτική θητεία και 348 βρίσκονται στη φυλακή για αυτό το λόγο. Τι θα γίνει αν και στην Ελλάδα σε λίγα χρόνια γίνει αυτό? Στην Ελλάδα κάθε χρόνο παρουσιάζονται όλο και λιγότεροι προς κατάταξη και στους τρεις κλάδους των ενόπλων μας δυνάμεων. Το 1995 παρουσιάστηκαν 78.870 προς κατάταξη και φέτος προβλέπεται να παρουσιαστούν περί τους 76.500. Και οι Τούρκοι τρίβουν τα χέρια τους από τη χαρά τους, διαβάζοντας αυτά τα στοιχεία από τις εφημερίδες μας, αν δεν τα διαβάζουν οι δικοί μας. Καταλαβαίνετε, αγαπητοί τηλεθεατές, ότι είμαστε μια χώρα που αντιμετωπίζουμε άμεσο κίνδυνο υπάρξεως. Η υπογεννητικότητα μαστίζει κυριολεκτικά τη χώρα μας. Η Τουρκία απειλεί ανά πάσα στιγμή να μας εξαπολύσει επίθεση. Δεν είναι φανταστικά αυτά τα πράγματα, είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Εάν δώσουμε αυτό το δικαίωμα σε αυτούς που αρνούνται το ύψιστο καθήκον για την υπεράσπιση της πατρίδας με όλα τα αγαθά που συνεπάγεται αυτή η υπεράσπιση, της ελευθερίας, της τιμής, της αξιοπρέπειας, της περιουσίας μας, των γυναικών μας, των παιδιών μας, των αδερφών μας, των γερόντων κλπ, καταλαβαίνετε ότι αυτό το έθνος θα καταστραφεί και αυτή η πατρίδα θα σβήσει για πάντα. Αλλά εμείς που είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι συνειδητοί και αγαπάμε αυτόν τον τόπο, γιατί 3.500 χρόνια υπάρχει αυτή η πατρίδα, σε πείσμα ορατών και αοράτων εχθρών, δεν θα επιτρέψουμε να καταστραφεί αυτός ο τόπος. Σήμερα θα ασχοληθούμε με μια ομάδα από αυτούς που αρνούνται την ένοπλη ή άοπλη στράτευση. Με τους λεγόμενους, τους αυτοαποκαλούμενους μάρτυρες του Ιεχωβά. Έχουμε ξανασχοληθούμε για αυτό το θέμα, για ποιους λόγους αρνούνται τη στράτευση. Ο κύριος Αναστασάκης, ο οποίος είναι συνεργάτης μας με τον κύριο Σωτηρόπουλο και έχει κάνει ειδικές έρευνες πάνω σε αιρέσεις, ιδιαιτέρως δε πάνω σε αυτή την αίρεση των αυτοαποκαλούμενων μαρτύρων του Ιεχωβά, θα μας πει, ναι κύριε Αναστασάκη, απευθύνω σε εσάς το λόγο, να μας πείτε τους πραγματικούς λόγους με αποδείξεις όμως, ναι, όχι απλά με εικασίες υποθέσεις, για τους οποίους οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά όταν καλούνται να στρατευτούν και παρουσιάζονται αρνούνται την έοπλη και άοπλη στράτευση. Μάλιστα. Ένα. Και δεύτερον, ενώ αρνούνται τη στράτευση ένοπλη ή άοπλη, μήπως ταυτόχρονα, λέω εσείς θα μας το απαντήσετε, δέχονται την άμυνα για τον εαυτό τους ή για τους δικούς τους? Ναι, βέβαια. Αλλά επί τη βάση, επαναλαμβάνω, αποδείξεων, και αυτά ας τα ακούσουν όχι μόνο οι τηλεθεατές αλλά και οι υπεύθυνοι ταγοί αυτού του έθνους που είναι υπουργοί, υφυπουργοί, ας καταλάβουν κάποια πράγματα, γιατί έχουν βαρυτά τη ευθύνη όχι πλέον έναντι της ιστορίας απλώς και μόνο, έναντι του καθενός μας προσωπικά. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Λοιπόν, διερωτάται κανείς γιατί οι μάρτυρες του Ιεχωβά συγκεκριμένα δεν θέλουν να υπηρετήσουν την πατρίδα ως στρατιώτες. Διαδίδεται από τους ίδιους και κυρίως από άλλους που δεν γνωρίζουν, δηλαδή από τον κόσμο, ότι είναι άνθρωποι ειρηνικοί, δεν θέλουν να σκοτώσουν. Μάλιστα. Και γιατί είπε ο Χριστός σου φωνεύει, ο Θεός σου φωνεύσει, ας πούμε. Είναι μία από τις εντολές του Δεκαλόγου. Έτσι λοιπόν λένε οι φίλοι των μαρτύρων του Ιεχωβά ότι εμείς δεν θέλουμε να σκοτώσουν, δεν θέλουν να σκοτώσουν, είναι καλοί άνθρωποι, είναι ήσυχοι, είναι, και τηρούν τις εντολές του Θεού. Αυτή είναι η γενική εντύπωση. Είναι όμως τα πράγματα έτσι? Εμάς μας λέει η ουσία, η πραγματικότητα. Εμείς θα πούμε ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι για τους οποίους αρνούνται τη στράτευση οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Πρώτα-πρώτα, είναι ειρηνιστές οι μάρτυρες του Ιεχωβά? Το πρώτο ερώτημα που πρέπει να δώσετε την απάντηση. Εμείς δεν θα δώσουμε απάντηση, θα δώσουν ήδη για τον εαυτό τους. Δεν εννοώ, θα δώσετε μέσω των επισήμων εντύπων τους. Αυτά είναι όσα έχουμε μπροστά μας. Εδώ είναι βιβλία και περιοδικά των ίδιων των μαρτύρων του Ιεχωβά. Διαβάζουμε. Κυκλοφορείτε, κύριε Αναστασάκη. Χριστιανισμός ή χριστιανοσύνη. Ποιο αποτελεί το φως του κόσμου, είναι ένα βιβλιάριο των μαρτύρων του Ιεχωβά. Διαβάζουμε λοιπόν να δούμε τι λέει εδώ, αν είναι ειρηνιστέ ή όχι. Σελίδα 24. Ερώτησης. Είναι ειρηνιστής ένας χριστιανός? Απάντησης. Όχι. Ένας αληθινός χριστιανός δεν είναι ειρηνιστής. Αυτά τα λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Ναι, όταν λέει χριστιανός εννοεί τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Μάλιστα. Ένας αληθινός χριστιανός δεν είναι ειρηνιστής, έστω και αν τηρεί τους μακαρισμούς στους οποίους περιλαμβάνεται και το μακάρι ειρηνοποιεί, διότι αυτοί θέλουν συνονομαστεί του Θεού. Ο Ιησούς, ο οποίος απήγγειλε τους μακαρισμούς, δεν ήταν ειρηνιστής. Ούτε ο Θεός ο πατήρ του είναι ειρηνιστής. Μάλιστα. Λοιπόν, κατηγορηματικά μας λένε ότι εμείς δεν είμαστε ειρηνιστές. Γιατί δεν προσπαθούν να το στηρίξουν εντός εισαγωγικών στην Αγία Γραφή. Άκριο. Οπότε αν έρθει κάποιο νομοσχέδιο και μιλάω ότι αυτοί αρνούνται τη στράτευση επειδή είναι ειρηνιστές, θα είναι εκ προημίου λάθος ο ορισμός τους. Δεν είναι αλήθεια.
Μάλιστα. Ένα δεύτερο στοιχείο που πρέπει να δούμε είναι, δέχονται οι μάρτυρες στο Χωβά την άμυνα? Βεβαίως τη δέχονται. Για τον εαυτό τους. Δέχονται την άμυνα για τον εαυτό τους. Για τη ζωούλα τους που λέμε. Και για τους φίλους τους. Και για τους φίλους τους. Να το δούμε. Μάλιστα. Αυτό είναι το περιοδικό τους Σκοπιά, το δικό τους περιοδικό. Είναι της 1ης Σεπτεμβρίου 1968. Λένε λοιπόν στη σελίδα 539 ότι ένα χτύπημα που θα δοθεί μεταξύ συμπλοκή, όταν γίνεται συμπλοκή μεταξύ μαρτυρών του Ιεχωβά που αμήνονται και κάποιου άλλου, ένα χτύπημα που θα δοθεί σε περίπτωση αυτοϋπερασπίσεως μπορεί να τραυματίσει τον επιτιθέμενο. Αν όμως έχει ως αποτέλεσμα να φωνεύσει τον επιτιθέμενο, αυτό δεν θα είναι εκ προθέσεως. Ένας χριστιανός, ενώ η Μάρτυρα Χωβά εδώ, μάλιστα, ο οποίος πιθανόν θα εφώνευε τυχαίως αυτόν που το επετέθη, οφείλει να αναγνωρίσει τη σοβαρότητα αυτού που συνέβη. Είναι σοβαρό απλά πράγμα, είναι, αν το αναπτύξει, αν θέλετε. Λοιπόν, μπορεί λοιπόν κάποιος όταν αμήνεται να σκοτώσει στην άμυνά του. Την αυτοάμυνα. Δεν θα το θέλει βέβαια. Αλλά για να υπερασπίσει τη ζωή του, τη σωματική του ακεραιότητα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός. Το δεχόμαστε και εμείς. Το να σκοτώσει κάποιος για οποιοδήποτε λόγο κάποιον είναι ένα σοβαρό γεγονός. Παρ' όλα αυτά δεν λέει. Παρ' όλα αυτά δεν λέει εδώ φύγετε, βάλτε το στα πόδια, αν σας επιτεθεί κάποιος, γυρίστε και το άλλο μάγουλο να σας ραπίσει. Στρέψε την άλλη παρέα. Αλλά να αμυνθείτε με τα κατάλληλα χτυπήματα. Και αν σκοτωθεί κάποιος στην άμυνα, είναι ένα σοβαρό γεγονός. Μάλιστα. Οπότε δέχονται την αυτοάμυνα. Δεν τελειώσαμε. Όχι, λέω, δέχονται από αυτό και μάλλον υπέρ αρκετό. Ότι δεν είναι τελείως. Να διαβάσουμε κι άλλα. Η άμυνα. Σε ευρύτερη έννοια η άμυνα. Βιβλίο των Ματίων του Χωβά. Πώς τιτλοφορείται? Θρησκεία. Σελίδα. Άμυνα. Σελίδα 303. Άμυνα. Επιδοκιμάζουν εγγραφέ το να αμήνεται ο χριστιανός εναντίον παρανόμου επιθέσεως μεταχειριζόμενος βίαν, όπως αποθήσει την τιάφτην επίθεση? Ερωτά. Και απαντά ο ίδιος η οργάνωση των Ματίων του Χωβά. Η άμυνα είναι η δικαίωμα παντός ανθρώπου, όπως αποκρούσει επίθεση χρησιμοποιών τη αυτήν βίαν ή της φαίνεται εις αυτόν ότι είναι αναγκαία για να προφυλάξει αυτόν από προσωπική βλάβη ή βλάβη ή στην περιουσία του. Εδώ είναι λογικά και σωστά. Το ίδιο δικαίωμα μείνει δυνατή να ασκηθεί υπ' αυτού δια την προστασία των πλησίων αυτού συγγενών, στενών φίλων των αδερφών του. Τι ούτως είναι ο νόμος των εθνών ή κρατών, τις άμυνες δηλαδή. Μάλιστα. Και ο νόμος αυτός δεν στηρίζεται επί της παραδόσεως, ούτε επί συμπερασμάτων ανθρώπων μόνον, αλλά βρίσκει πλήρη υποστήριξη εις των λόγων του Θεού. Τότε δεν καταλαβαίνω, κύριε Αναστασάκη, γιατί αρνούνται τη στράτευση. Κάτι ακόμα και τέλειωσα. Δέχονται και τη θανατική ποινή ως απονομή της εξαπονομής της δικαιοσύνης. Μάλιστα. Εδώ έχει μια ηλεκτρική καρέκλα εδώ το περιοδικό, δέχονται λοιπόν. Είναι υπέρ της θανατικής ποινής των εγκληματιών. Μάλιστα. Μάλιστα. Γιατί λοιπόν δεν αμήνονται? Κάτι έχει το δικαιοσύνη. Εδώ έχει ένα άλλο έντυπο, ναι, ένα περιοδικό, από το περιοδικό του Σύνια Φωτοδιπία, ξύπνα της 8 Φεβρουαρίου 1976, που λέει για την οπλοφορία. Σελίδες 27-28. Λέει λοιπόν, σε πολλά μέρη της γης αυξάνουν το έγκλημα και η βία. Ειδικά στις μεγαλύτερες πόλεις οι άνθρωποι δεν αισθάνονται ασφαλείς ούτε ακόμα και στα σπίτια τους. Τι θα κάνετε αν σας απειλούσαν με βία? Είδαμε εδώ στη νεότερη ότι θα αμυνθούμε. Παρακάτω όμως λέει και άλλα. Η κατάσταση μπορεί να είναι τέτοια ώστε το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει το άτομο είναι να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε αντικείμενο που έχει πρόχειρο για να προστατεύσει τον εαυτό του και τους άλλους. Μάλιστα. Δεν θα καθίσει που λέμε μυρολατρικά, θα σκοτώσει ο άλλος. Σαν αποτέλεσμα, επιτιθέμενος μπορεί να δεχθεί ένα μοιραίο χτύπημα, να πεθάνει. Μάλιστα. Από τη γραφική άποψη, αυτός που ενεργεί για να αμυνθεί δεν θα ήταν επομένως ένοχος αίματος. Και συνεχίζει. Ναι, και στη συνέχεια λέει, αν δεν κάνω λάθος, ότι έχουν δικαίωμα να αγοράσουν ένα όπλο, μια καραμπίνα, ένα πιστόλι, ας πούμε. Να ζυγίσετε τα υπέρ, ναι, και τα κατά απλώς. Δηλαδή, ναι, απλά να προσέξουν μην τυχόν από το φόβο σκοτώσουν κάποιο δικό τους. Δέχονται λοιπόν την άμυνα και καλά τη δέχονται. Δέχονται όμως την άμυνα για τον εαυτό τους και τους φίλους τους. Γιατί δεν δέχονται την άμυνα της χώρας? Ξέρετε, κύριε Ζώγα, όταν κάποιος είναι στο σπίτι του, μπορεί να αμυνθεί, έτσι λέει εδώ η οργάνωση, στο γραφείο του, στη δουλειά του. Αλλά ευρύτερο σπίτι μας είναι όλη η χώρα. Εξυπακούεται, δηλαδή δέχισε το ελάσσον και το έλασσον και δεν δέχισε το μείζον. Ό,τι είναι η θύρα, δεν καταλαβαίνω. Ό,τι είναι η θύρα για το σπίτι μας, στην οποία μπροστά μπορεί να σταθούμε και να αμυνθούμε, είναι και τα σύνορά μας. Ακριβώς, σε μεγένθηση. Ακριβώς. Λοιπόν, γιατί όμως δεν δέχονται την άμυνα, να φτάσουμε στους ουσιώδες. Τη στράτευση. Τη στράτευση. Για την άμυνα της πατρίδος. Για την άμυνα της πατρίδος. Διότι, κύριε Ζιώγα και αγαπητοί φίλοι, που μας βλέπετε αυτή την ώρα και μας ακούτε, διότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά, αρνούνται την νομιμότητα αυτού τούτου του κράτους. Αρνούνται την νομιμότητα έναντι του Θεού αυτού τούτου του κράτους. Αυτό είναι σοβαρότατο, κύριε Αναστασάκη. Ναι.
Γιατί όμως αρνούνται την ώρα, να το δούμε. Όχι γιατί, να το δούμε. Διδάσκω οι μάρτυρες στο Βάινο, όλα τα κείμενα εδώ μπροστά μου, όλα τα περιοδικά τους, ότι το έτος 1914 εγκαθιδρύθη η θεοκρατική κυβέρνηση του Χριστού στον ουρανό. Εγκαθιδρύθη μια κυβέρνηση. Ορατός αντιπρόσωπος αυτής της κυβέρνησης είναι η εταιρεία Σκοπιανή του Μπρούκλιν. Οπότε την αναγάγησε μόνο νόμιμη κυβέρνηση. Η εγκαθιδρυμένη προβασιλεία του 1914 είναι ένα είδος θεοκρατικό χείρεθ, μια θεοκρατία πραγματική. Και είναι μια πραγματική κυβέρνηση. Δεν είναι μια θεωρητικός μια κυβέρνηση, είναι μια πραγματική κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση αυτή έχει άρχοντες, σαρίμ εδώ στη γη. Τώρα. Σε κάθε κυβέρνηση έχει τους υπουργούς, υφυπουργούς κλπ. Ακριβώς. Λοιπόν, και μάλιστα θα πρέπει οι κυβερνήσεις των κρατών να είχαν παραδώσει την εξουσία σε αυτή τη θεοκρατική κυβέρνηση. Οπότε έχουν μια υπερκυβέρνηση πλέον. Να το δούμε αυτό γραμμένο, γιατί αυτό φαίνεται εξωφρενικό. Και απίστευτο και για τον, και τον τρόπο, με τον τρόπο με τον οποίο το διατυπώνει. Πού διαβάζει, κύριε Αναστασία? Στη Σκοπιά του 1974, σελίδα 12. Διαβάζω. Οι βασιλείς, οι άρχοντες δηλαδή, αυτή την έννοια έχει, δεν είναι υπέρ του Θεού, είναι υπέρ του διαβόλου. Είναι αντίχριστοι. Όλοι λοιπόν οι άρχοντες, τι είναι? Είναι αντίχριστοι. Είτε δημοκρατικές κυβερνήσεις, οτιδήποτε, μάλιστα. Παρακάτω. Οι βασιλείς της γης και της οικουμένης όλης, δηλαδή οι άρχοντες, αρνούνται να αναγνωρίσουν την ύπαρξη της εγκαθιδρυμένης αυτής μεσιανικής βασιλείας του 1914, δηλαδή. Αρνούνται να αφαιρέσουν τα στέματά τους, την εξουσία τους δηλαδή, και να κατέλθουν από τους επίγειους θρόνους των και να παραδώσουν τη βασιλική των εξουσία στη μεσιανική αυτή βασιλεία του Θεού. Με λόγια απλά, όλες οι κυβερνήσεις του κόσμου είναι παράνομες και η άρχοντες... μόνη νόμιμη κυβέρνηση λοιπόν είναι η κυβέρνηση της εταιρείας Σκοπιά. Και τώρα αρχίζουμε να μπαίνουμε που λέμε στο νόημα, κύριε Αναστασάκη. Ακριβώς. Ώστε, λοιπόν, βέβαια, αυτά είναι έξω από την αγιαγραφή, είναι πράγματα που καταλαβαίνετε, που λοιπόν, τον είναι, επιτρέψτε μου να το ολοκληρώσω. Καταλαβαίνω, μην κάνετε περισσότερα σχόλια, να διαβάσουμε και μερικά κείμενα. Να δούμε λοιπόν τι λέει εδώ. Ποιο περιοδικό διαβάστε? Περιοδικό. Σκοπιά, 15 Σεπτεμβρίου 1984. Λέει λοιπόν εδώ. Από το 1919 ο ενθρονισμένος βασιλιάς Ιησούς Χριστός έχει φέρει ωραίες συνθήκες ανάμεσα στους ακολούθους του στη γη. Έχει θέσει ανάμεσά τους, τους ανθρώπους, στους χριστιανούς, στους μάρτυρες, δηλαδή, άρχοντες, στα εβραϊκά σαρίμ, οι οποίοι πραγματικά παρέχουν δίκαιη και στοργική επίβλεψη. Η επίβλεψη από αυτούς τους άντρες, την ηγεσία δηλαδή των μαρτύρων των Χοβά, οι οποίοι είναι επίσης πιθανοί άρχοντες της νέας τάξης, και αυτή η νέα τάξη χρησιμοποιούν, αποδεικνύεται πραγματικά αναψυκτική. Ώστε λοιπόν, υπάρχει θεοκρατική κυβέρνηση, υπάρχουν άρχοντες σαρίμ, που έχει τάχα ο Θεός, ο Χριστός εγκαταστήσει εδώ στη γη, πρέπει να παραδώσουν όλες οι εξουσίες, να παραδοθούν στην κυβέρνηση, θεοκρατική αυτή κυβέρνηση, συγκεκριμένα σε ποιους? Στους επίγειους άρχοντές της, δηλαδή στους μάρτυρες του Ιεχωβά. Και είναι μια πραγματική κυβέρνηση, είπαμε αυτό, να το τονίσουμε αυτό, γιατί έχει σημασία. Δεν θεωριολογούν εδώ, πιστεύουν οι άνθρωποι ότι είναι έτσι τα πράγματα. Η γέννηση της βασιλείας Σκοπιά 1984, 1η Σεπτεμβρίου. Η γέννηση της Βασιλείας του Θεού το 1914 είναι κάτι που έχει βασική σημασία για την παγκόσμια ιστορία. Είναι αληθινά μια παγκόσμια κυβέρνηση. Σύντομα θα αναλάβει την καθημερινή διακυβέρνηση αυτής της γης. Μάλιστα. Και συνεχίζει με αυτό το πνεύμα. Με αυτό το πνεύμα. Να δούμε όμως κάτι ακόμα, κάτι πολύ φρέσκο από ένα έντυπο της εταιρείας. Είναι από τις 15 Ιανουαρίου 1994. Να δούμε τι λέει εδώ για το ποιοι είναι αντιπρόσωποι αυτής της θεοκρατικής κυβέρνησης. Από τότε και ύστερα, το 19 και μετά, αυτός ο δούλος, δηλαδή η οργάνωση, όπως εκπροσωπείται από το κυβερνόν σώμα των μαρτύρων του Χοβά, αποτελεί το κέντρο της θεοκρατίας στη γη. Έχουμε λοιπόν μια θεοκρατία στη γη κατά την οργάνωση, η οποία είναι η εταιρεία, το κυβερνόν σώμα συγκεκριμένα. Είχαμε τη θεοκρατική κυβέρνηση του Χωμένη, τώρα έχουμε θεοκρατία, άλλες. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, αφού οι μάρτυρες του Χοβά πιστεύουν ότι υπάρχει μια θεοκρατική κυβέρνηση με ορατό αντιπρόσωπο την εταιρεία, την οργάνωση εδώ. Με τους άρχοντες της. Και αφού πιστεύουν ότι όλοι οι άρχοντες είναι αντίχριστοι, όπως γράφει εδώ. Εναντί του κόσμου. Εναντί του Θεού, ναι. Πώς να υπερασπίσουν αυτό το κράτος? Δεν μπορούν να το υπερασπίσουν. Γιατί είναι το κράτος του διαβόλου, κατά την άποψη της οργανώσεως των Ματίων Τροβά. Πρέπει να ενταχθούν στην θεοκρατική κυβέρνηση του Ιεχωβά, συγκεκριμένα στην οργάνωση των μαρτύρων του Χοβά, και να παραδώσουν οι κυβερνήσεις την εξουσία σε αυτούς τους ανθρώπους. Επομένως, θα ήταν ασυνεπής αν δέχονται να πάνε στα σύνορα,
να υπηρετήσουν το κράτος του οποίου την νομιμότητα να του θεόρνονται. Μάλιστα. Αυτό είναι στο σκεπτικό και στη λογική και στην ψυχολογία των νεαρών πλέον μαρτύρων του Ιεχωβά. Αλλά δεν το λένε αυτό στον κόσμο. Αυτό αντλείται με αποδείξεις, με ντοκουμέντα από την διδασκαλία των μαρτύρων του Ιεχωβά. Γιατί αν κάποιος έρθει στο σπίτι σας και πει: ξέρετε, εγώ δεν πάω στρατιώτης διότι πιστεύω στη θεοκρατική κυβέρνηση του Χριστού από το 14 με ορατό αντιπρόσωπο την εταιρεία Σκοπιάς, θα γελάσετε βέβαια. Παρουσιάζονται λοιπόν με την αυτή ότι εμείς δεν θέλουμε να σκοτώσουμε, ουφωνεύσεις, να μην σκοτώνουμε, δεν θέλετε να μάθετε τον πόλεμο, που λέει η Αγία Γραφή, τα λέει αυτά όλα πράγματι, αλλά δεν είναι αυτή η πραγματική λόγη για τους οποίους αρνούνται τη στράτευση. Έτσι λοιπόν κύριε Ζιώγα, με τον αρνούνται την νομιμότητα του κράτους, του κάθε κράτους έναντι του Θεού. Εγώ σκέφτομαι τώρα, πρωτό να προχωρήσει κύριε Αναστασάκη, πώς είναι δυνατόν λοιπόν να φέρουν ένα νομοσχέδιο στη Βουλή και να τους απαλλάξουν πλέον αυτούς τους ανθρώπους για λόγους οι οποίοι είναι τελείως απαράδεκτοι. Δηλαδή η εξουσία την οποία αρνείται και θεωρεί παράνομη θα τους δώσει τέτοιο συγχωροχάρτη και τέτοιο παράσημο. Εξωφρενικό αυτό το πράγμα. Υπάρχουν πιέσεις, κύριε Ζιώγα, ξέρετε, οι οργανώσεις αυτές, διάφορες, πολλές οργανώσεις. Κύριε Αναστασάκη, όταν θα έρθει ο Τούρκος να με σφάξει και να σε σκοτώσει, αυτές οι οργανώσεις δεν θα έρθουν να σε βοηθήσουν. Καθαρά και εξάστερα. Συμφωνώ μαζί σας. Δεν έχω αντίρρηση, αλλά θέλω να πω υπάρχουν πιέσεις. Επιτέλους, αν έχουμε κάποια αξιοπρέπεια σαν έθνος και σαν άτομα. Υπάρχουν πιέσεις από το εξωτερικό για αυτά τα ζητήματα, από διάφορες. Έχουν δικτυωθεί αυτές οι οργανώσεις σε διάφορες κέντρα εξουσίας του εξωτερικού, της Ευρώπης και ασκούν πιέσεις σε κάθε κυβέρνηση. Πότε με την υπομορφή σωρίας επιστολών ότι διαμαρτύρεται η κοινή γνώμη. Πότε υπομορφή πιέσεων ότι τα διάφορα δικαστήρια ευρωπαϊκά ή οι ομάδες για την προστασία των ατόμων ή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πιέζουν. Όμως, όπως είπατε πολύ σωστά, η χώρα μας ιδιαιτέρως, δεν είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα. Δεν είμαστε Ολλανδία και Δανία να μην έχουμε κανένα πρόβλημα για την άμυνά μας. Εμείς κάθε φορά που στρατολογούνται νέοι μας για το υπηρετήσουν θητεία, νομίζω πως υπάρχει και έλλειψη. Όχι απλά υπάρχει. Υπάρχει λήψη Ανδρείας. Συνεχώς μειώνουν το όριο στρατεύσεως. 19 φέτος το χρόνο θα είναι 18 και θα στρατεύουν και κοπέλες, αγαπητέ μου. Και ξέρετε κάτι. Στην Ελλάδα υπάρχουν περί τους 26.000 και μισό μάρτυρες του Ιεχωβά. Στην Ελλάδα. Συνολικά, σαν συνολικά. Πληθυσμό. Λοιπόν, μάλιστα. Αν πάρουμε δεδομένο ότι τριμελής οικογένεια ή τετραμελής, πόσες οικογένειες μπορεί να υποθέσετε ότι είναι. Τετραμελής, 4.000. 8.000 οικογένειες λοιπόν. Έτσι, κατά μέσον όρο μπορεί, δεν είναι μάρτυρες του Ιεχωβά. Επομένως, μπορούμε να πούμε πόσα παιδιά περίπου στρατολογούνται κάθε μήνα και αρνούνται. Στην Τουρκία δεν υπερβαίνουν τους 2.000 μάρτυρες του Ιεχωβά. Σε ένα πληθυσμό 60 εκατομμυρίων. Δεν υπερβαίνουν. Ένα πληθυσμό, επαναλαμβάνω, σε ένα πληθυσμό 60 εκατομμυρίων. Και σε ορισμένες αραβικές χώρες δεν υπάρχουν μάρτυρες του Ιεχωβά. Εάν υπάρχουν, θα απολαύσουν. Λοιπόν, γιατί μας λένε μάρτυρες, άμα εμείς λέγαμε από τη χώρα μας δεν θέλουμε να πιάσουμε τα όπλα και δεν θέλουν από την άλλη πλευρά να πιάσουν τα όπλα, να, η ειρήνη θα ερχόταν. Ελάτε όμως με η άλλη πλευρά, πολλές φορές, όχι μόνο δεν παρατάει τα όπλα, αλλά ο οπλίστες αναστακός. Κύριε Μίνα, να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Σάκη, ναι. Ήδη με όσα έχετε παρουσιάσει ως τώρα, οι αγαπητοί τηλεθεατές έχουν καταλάβει τους πραγματικούς λόγους αρνήσεως των αυτοαποκαλούμενων μαρτύρων του Ιεχωβά. Θα ήθελα να μας πείτε, να πείτε στους αγαπητούς τηλεθεατές, εδώ στην πατρίδα μας αλλά και σε κάθε χώρα, οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά πώς νιώθουν σαν πολίτες της χώρας μας αλλά και κάθε χώρας αφού αρνούνται την νομιμότητα της εξουσίας. Ναι, βέβαια, σωστό. Λοιπόν, να δούμε τι λένε τα δικά τους. Εν τύπα να μην πούμε κάτι και τους αδικήσουμε, δεν είναι σωστό. Έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Νιώθουν λοιπόν οι μάρτυρες του Ιεχωβά σε κάθε χώρα. Νιώθουν ως πρέσβης της εγκαθιδρυμένης βασιλείας του 1914. Πρέσβης στη χώρα που διανέμουν. Πρέσβης. Μάλιστα. Αλλά στην πράξη ποια είναι ως πρέσβης, σε τελευταία ανάλυση να το πούμε, του ορατού αντιπροσώπου αυτής της θεοκρατικής κυβέρνησης, που είναι η θεοκρατία, είναι στο Μπρούκλιν, στην Αμερική. Αυτή είναι, εκεί είναι η ηγεσία, εκεί είναι το κυβερνό σώμα, εκεί είναι η εταιρεία, ξέρετε. Λοιπόν, και η εταιρεία λέει εδώ, στο περιοδικό του, ήταν ο ορατός αντιπρόσωπος του κυρίου επί της γης. Νιώθουν λοιπόν ως πρέσβης ξένης χώρας, να το δούμε όμως αυτό. Διαβάστε και από πού το διαβάζετε, κύριε Αναστασάκη. Σκοπιά, 15 Οκτωβρίου 1981. Οι πρέσβεις της βασιλείας παίρνουν μια αυστηρά ουδέτερη στάση απέναντι στις κοσμικές διαμάχες. Σε αυτή αυτές τις αλληλοπιδράσεις που έχουμε, τις εντός εισαγωγικών διαμάχες, διανέξεις. Λοιπόν. Παρ' όλα αυτά, οι πρέσβεις της εγκαθιδρυμένης βασιλείας του Θεού εξακολουθούν να εφραίνονται από τις διδασκαλίες οργανώσεως. Στο 1914
Η βασιλεία του κόσμου έγιναν του Κυρίου Ιεχωβά ημών και του Χριστού Ιησού. Έτσι λοιπόν, αφού έγιναν οι βασιλείες όλου του κόσμου δικαιωματικά του Ιεχωβά, με ορατή αντιπρόσωπο την οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά, αισθάνονται πρέσβεις αυτής της βασιλείας, της κυβερνήσεως σε κάθε χώρα. Αποτέλεσμα. Σου λέει, αφού είμαστε πρέσβεις, τι δουλειά έχουμε να στρατευτούμε στη χώρα που ζούμε. Αποτέλεσμα είναι ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν ψηφίζουν σε εκλογές. Δηλαδή πηγαίνουν στην κάλπη για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, αλλά δεν εκλέγουν κυβερνήσεις. Πιθανόν να ρίχνουν άκυρο ή λευκό. Ή λευκό. Πιθανόν. Γιατί δεν μπορούν να εκλέξουν μια κυβέρνηση της οποίας την ομιμότητα να του θεωρούν αρνούνται. Έγινε κατά είναι θέμα πίστεως. Λοιπόν, διαβάζουμε, να το δούμε αυτό. Έχω πληροφορηθεί ότι για θρησκευτικούς λόγους δεν ψηφίζουν σε οποιασδήποτε εκλογές. Είναι μια επιστολή. Και παρακάτω εξηγεί. Αν οι μάρτυρες του Ιεχωβά έπαιρναν μέρος σε πολιτικές εκλογές, αυτοί δεν είναι δυνατόν να μεταπιστούν σε ό,τι αφορά την ουδέτερη στάση τους στα πολιτικά θέματα. Για τους αληθινούς χριστιανούς το ζήτημα είναι ξεκάθαρο. Ο Ιησούς είπε, δεν είναι μέρος του κόσμου, όπως και εγώ δεν είμαι μέρος του κόσμου. Αλλά είπε ο Κύριος και αυτό είναι διαστροφή. Δεν... Επομένως δεν ψηφίζει. Και όχι μόνο αυτό, κύριε Γιώγα. Ενώ πληρώνουν τους φόρους τους οι άνθρωποι. Πληρώνουν. Και αυτό είναι αντιφατικό, γιατί το να πληρώνεις το φόρο για την αγορά των όπλων, για την μισθοδοσία των στρατιωτικών, είναι αντιφατικό. Πάντως πληρώνουν το φόρο τους. Είναι, δεν είναι ούτε χειρότερο ούτε καλύτερο από το μέσο όρο του Έλληνα σαν άνθρωποι, ήσυχοι είναι, δεν υπάρχει λόγος. Έχουν αυτές τις την πίστη. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να γίνονται, αφού νιώθουν πρέσβοι σε κάθε χώρα, δεχόμενοι. Έστους έχει κάνει η εταιρεία Σκοπιά, η Αμερικάνικη εταιρεία Σκοπιά, ναι. Πιστεύουν ότι αρνούνται να λάβουν μέρος σε διάφορα εργασίες, υπηρεσίες, ας πούμε, σε ειρηνιστικές οργανώσεις. Σε καταστάσεις και εργασίες σε οποίες... οργανώσεις που προσπαθούν την παγκόσμια ειρήνη, προωθούν. Ακριβώς. Που βοηθούν την ανάπτυξη ενός τόπου, ας πούμε. Αλλά περιμένουν τι, περιμένουν την καταστροφή μας. Τη σφαγή μας των αρβαγιών από τον Ιεχωβά. Και μάλιστα με λαχτάρα την περιμένουν. Με λαχτάρα, να δούμε, λέει εδώ. Μην με διακόπτε, θέλω να το διαβάσω, δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν παράξενο που όλοι οι μάρτυρες του Ιεχωβά σήμερα περιμένουν με λαχτάρα τον πόλεμο της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού, του Παντοκράτορος, τον Αρμαγεδόνα. Τον περιμένουν με λαχτάρα, γι' αυτό δεν πρέπει να μεταρρυθμίσουμε αυτόν τον κόσμο, να τον κάνουμε καλύτερο οι άνθρωποι, γιατί προορίζεται για καταστροφή. Γι' αυτό πρέπει να με λαχτάρα περιμένουν τον Αρμαγεδόνα. Να το δούμε αυτό. Στη Σκοπιά, αφού θέλετε να δούμε τίτλους, Σκοπιά 1η Φεβρουαρίου 1976, σελίδα 80. Οι άνθρωποι προσπαθώντας να βελτιώσουν την ορατή οργάνωση του διαβόλου στη γη. Όλος λοιπόν αυτός ο κόσμος είναι η ορατή οργάνωση του διαβόλου στη γη. Μάλιστα. Κατά αυτούς. Οι άνθρωποι λοιπόν προσπαθώντας να βελτιώσουν την ορατή οργάνωση του διαβόλου στη γη, επιδιώκουν απλώς να τη διατηρήσουν πολύ καιρό ακόμα και να την καταστήσουν πιο ελκυστική και ανεκτική. Αυτές οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες ποτέ δεν θα εισαγάγουν μια χιλιετηρίδα ειρήνης, ευημερίας και ευτυχίας για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Αυτός ο κόσμος επιλέγουν, δηλαδή η ανθρώπινη κοινωνία όπως είναι στη σημερινή της κατάσταση, δεν προορίζεται για παγκόσμια μεταρρύθμιση, προορίζεται για καταστροφή. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι αρνητικά στοιχεία, σύμφωνα με αυτό το κομμάτι, μπορεί να είναι οι μάρτυρες του Ιεχωβά σε ό,τι αφορά την προσπάθεια βελτιώσεως αυτής της κοινωνίας κατά το ανθρώπινο. Βλέπει κανείς και την αρνητική ψυχολογία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, αυτό ακριβώς είπα. Λοιπόν, τα ίδια επιμένουν και εδώ. Οι άνθρωποι με το να εμπλέκονται σε κινήματα για να εμποδίσουν τον θερμοπυρηνικό Αρμαγεδόνα, άρα δεν πρέπει να εμπλέκονται. Το ξαναδιαβάζω. Σε μυστικά κινήματα. Οι άνθρωποι με το να εμπλέκονται σε κινήματα για να εμποδίσουν τον θερμοπυρηνικό Αρμαγεδόνα, όπως τον αποκαλούν εσφαλμένα, στην πραγματικότητα μάχονται για να διατηρήσουν ένα κακό σύστημα πραγμάτων, το οποίο ο Θεός έχει προορίσει και δικαιολογημένα για καταστροφή. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Ζώγα, νιώθουν εντελώς ξένοι σε μια χώρα, παρόλο που είναι ειρηνικοί, καλοί άνθρωποι, δεν λέμε, δεν θα το πούμε αυτό. Παρόλο που πληρώνουν τους φόρους τους, νιώθουν στην ουσία ξένοι σε μια χώρα. Γιατί πιστεύουν στην θεοκρατική κυβέρνηση του Ιεχωβά το 1914 και στον ορατό της αντιπρόσωπο που είναι εις τον Μπρούκλι της Νέας Υόρκης. Κατανοητό. Έτσι, καταλάβαινε. Για αν ήμουν λοιπόν στη θέση, αν ήμουν βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, κύριε Ανθασάκη, θα μου ήταν αδιανόητο να ψηφίσω νόμο για την καθιέρωση της εναλλακτικής θητείας για την κατηγορία αυτών των ανθρώπων. Επιτρέπετε, κάτι ακόμα και τέλειωσα. Λέει εδώ, οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν παίρνουν κανένα μέρος στις γιορτές αυτές. Τις σχολικές.
σε τραγούδια, σε παίξιμο μουσική, σε παίξιμο σε θεατρικά έργα, σε παρελάσεις, σε σχεδίασμα εικόνων, σε παρακολούθηση εορταστικών εκδηλώσεων. Δεν παίρνουν μέρος. Σε άλλους τόπους μπορεί επίσης να υπάρχει κάποια ορισμένη μέρα για να γιορτάζονται οι νεκροί ενός εθνικού πολέμου ή μια μέρα για την ανάμνηση της γέννησης ενός έθνους ή ορισμένων σημαντικών προέδρων, κυβερνητών ή εθνικών ηρώων. Οι μάρτυρες του Εχοβά απέχουν από τη συμμετοχή στις εθνικές αυτές γιορτές. Είναι εγώ, ξένο σώμα μέσα στην κοινωνία μας, κύριε Αναστασάκη. Εγώ να σας πω, εγώ κύριε Ζιώγα, προσωπικά βεβαίως μιλώ, σύμφωνα με τις έρευνες που κάνει, θα ήμουν. Δεν θα ήθελα ούτε να φυλακίζονται οι μάρτυρες του Εχοβά όπως γινόταν. Όχι. Αλλά αφού κύριε, οποιοδήποτε αρνείται, όχι μάρτυρες του Εχοβά, οποιοδήποτε αρνείται να λάβει όπλο για την υπεράσπιση αυτού του τόπου, θα πρέπει και η πολιτεία να αρνείται κάθε δικαίωμα σε αυτό από το πράγμα. Από το να του δίνει το δικαίωμα να έχει άδεια οδηγήσεως ενός αυτοκινήτου, μέχρι στο να γράφει το παιδί του στο σχολείο. Ακριβώς. Επιτρέπετε. Κύριε Ζιώγα. Δηλαδή, όταν πηγαίνει κάποιος και λέει, εγώ δεν παίρνω όπλο, ή δεν θέλω να υπηρετήσω την πατρίδα. Πολύ καλά. Δεν σε πάνω φυλακή. Ελεύθερο. Πήγαινε στο σπίτι σου. Από την ημέρα εκείνη, κάθε δικαίωμα σαν Έλλην πολίτη το χάνεις. Αφού αρνείσαι να υπερασπίσεις αυτόν τον τόπο που σε γέννησε, που δέχεσαι τόσες επιδαψιλεύσεις υπηρεσιών από αυτόν τον τόπο. Έχεις οίκα, έχεις ασφάλειες. Ασφάλεια, έχεις... ειρήνη, ελευθερία κλπ. Αρνείσαι τη χώρα αυτή να την υπερασπιστείς. Αρνήθηκε και η χώρα αυτή κάθε προστασία σε σένα. Πήγαινε, ζήσε όπου θέλεις. Δεν σε τιμωρώ, είσαι ελεύθερο να κάνεις ό,τι θέλεις. Αυτή η δική μου προσωπική άποψη. Εάν ήμουν κυβερνήτης, κύριε Αναστασάκη, θα το εφήρμοζα. Να είστε σίγουρος. Για λόγους δικαιοσύνης πλέον. Έτσι. Γιατί δεν μπορεί να έχει να ζητάς μόνο δικαιώματα και να λες ότι δώσ' μου το δικαίωμα να γυρίζω από σπίτι σε σπίτι να ασκώ το προσελητιστικό έργο ή δώσ' μου ατέλεια χάρτου για να καθιβρίζουν ορθοδοξία και να τη λέω γριά πόρνη όπως την ονομάζουν, έχουμε τα έντυπα ή την σημαία να βρίζουν το σύμβολο του έθνους της πατρίδος. Ναι, όποιος λέει. Ακριβώς. Ακριβώς είναι, λένε στο βιβλίο του, σε ένα βιβλίο το έχω μέσα κάπου εδώ στην τσάντα μου, έχω μια τσάντα δίπλα, ότι όποιος ξαναγκάζεται να χαιρετά την εθνική σημαία, ξαναγκάζεται να χαιρετά το διάβολο. Διάβολο. Το διάβολο. Είναι τελείως. Αλλά η πολιτεία πρέπει, νομίζω, το καλύτερο θα ήταν αυτό. Δηλαδή, ούτε φυλακή να πηγαίνουν τα παιδιά, λοιπόν, οι μάρτυρες του Εχοβά. Να αρνούνται να αρνείται η πολιτεία κάθε υπηρεσία προς αυτούς. Δυστυχώς όμως, κύριοι βουλευτές και. Είναι ένα δημοκρατικό μέτρο αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Έτσι, δεν είναι δημοκρατικό. Αλλά δεν θα θελήσουν να το εφαρμόσουν. Θα θελήσουν να είναι τα παιδιά μας στον πόλεμο, αύριο να σκοτωθούν ή να ακροτηριαστούν και εμείς οι ίδιοι και εκείνους να τους έχουν σαν νεκροθάφτες για να μας θάβουν, για να στα σάκια. Ξέρετε κάτι, έχω πληροφορίες ότι όταν κατατάσσονται στρατιώτες οι μάρτυρες του Εχοβά περνάνε από τη μονάδα για τα τυπικά. Λοιπόν, δεν τρομάει να τους μιλήσει ένας εξωματικός, να τους πει μια κουβέντα. Μια όχι μια τους μαλώσει, να τους βασανίσει βεβαίως, αλλά να τους κάνει μια συμβουλή σαν παιδιά που είναι. Περιφέρονται με το μαλλί, ακούρευτο, μέσα και γρήγορα πηγαίνουν εκεί που πηγαίνουν. Ο κύριος Μιχαλόπουλος, ο διευθυντής της τηλετόρα, έχει κάποια στοιχεία για τη συμπεριφορά των στρατοδικείων έναντί τους, που είναι όχι απλά ευνοϊκότατη, είναι σε βαθμό που μπορεί να προκαλέσει τους Έλληνες όταν ακούσουν για το πώς συμπεριφέρονται. Θυμάμαι θα ήθελα ο κ. Μιχαλούπ σε μια ειδική εκπομπή να τα παρουσιάσει αυτά τα στοιχεία που έχει. Θυμάμαι ότι ο αείμνηστος υπουργός Εθνικής Άμυνας, αν δεν κάνω λάθος, περασμένων χρόνων, κ. Σαβέρο. Ο τότε Ευάγγελος Σαβέρο. Να είχε πει, το είχαν δημοσίευσει οι μερίδες, ότι δεχθήκαμε αφόρητες πιέσεις για να κάνει τότε την άοπλη θητεία, νομίζω κάτι την ιδέα. Και είχε, θυμάμαι, ο Μακαρίτης, ο πατήρ Αντώνιος Ελευεζόπουλος, είχε στείλει έγγραφο στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και τι τους είπε. Προσέξτε, είναι μια παγίδα της εταιρείας Σκοπιά. Δεν θα αρκεστούν στην άοπλη στράτευση. Όχι, βέβαια. Στη συνέχεια θα διεκδικήσουν εναλλακτική θητεία. Το δέχονται. Σε μια τελευταίο περιοδικό τους, εδώ και νομίζω ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος ή νωρίτερα, δημοσίευσαν αυτήν την πρότασή τους να υπηρετούν σε υπηρεσίες τέτοιες, αλλά που να μην έχουν και καμία σχέση και με τη θρησκεία. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι αν τους ούτε καν κατ' όνομα, δηλαδή αν παραδείγματος χάρη τους ορίσει η πολιτεία να υπηρετούν κάποιοι στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού ως νοσοκόμοι ενδεχομένως, πιθανόν, γνώμη εκφράζω, επειδή αναφέρεται το νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού, αναφέρεται ο Σταυρός, πιθανόν να μην δεχθούν και αυτό το πράγμα. Κύριε Αναστασάκη, μία από τις πλέον δημοκρατικές χώρες του κόσμου είναι η Ελβετία. Και όπως γνωρίζετε, έχει 200 χρόνια να βγει σε πόλεμο αυτή η χώρα. Ξέρετε ότι όταν, πώς αντιμετώπισαν αυτό το πρόβλημα οι Ελβετοί? Με το πιο δημοκρατικό μέσο. Έκαναν δημοψήφισμα και κάλεσαν τον ελβετικό λαό να απαντήσει με το δημοψήφισμα. Θέλουν την καθιέρωση της άοπλης, τότε ήταν για την άοπλη στράτευση. Για αυτούς που για διαφόρους λόγους ήταν ναι ή όχι. Και οι Ελβετοί, οι οποίοι επαναλαμβάνω έχουν 200 χρόνια να βγουν σε πόλεμο και δεν αντιμετωπίζουν κανένα εξωτερικό κίνδυνο ή εσωτερικό, είπαν όχι. Λοιπόν, στη δημοκρατία ισχύει η αρχή της πλειοψηφίας. Δεν έχουν παρά οι κύριοι κυβερνώντες να κάνουν αν θέλουν δημοψήφισμα. Και αν ο λαός θέλει να διαλυθεί αυτός ο τόπος,
άσπινε στην διαθέρωση αυτό. Μερικές φορές έχει κανείς την αίσθηση όταν ακούει ότι η εκάστοτε κυβέρνηση, όχι η σημερινή. Δεν μιλάμε για την παρουσία μου, η εκάστοτε διαχειρίζει το πράγμα πολύ μακριά. Λοιπόν, έχει την αίσθηση κανείς ότι όταν ανακοινώνουν οι κυβερνήσεις ότι δέχονται πιέσεις να κάνουν εκείνο το άλλο υπέρ εκείνου του άλλου, έχει την αίσθηση κανείς ότι δεν είμαστε τελικά μια ανεξάρτητη χώρα. Όχι την αίσθηση, τη βεβαιότητα έχουμε, κύριε Αναστασάκη. Τη βεβαιότητα έχω. Δηλαδή, οι πατέρες μας πολέμησαν, χύσαν ποτά με το αίμα για τελικά να είμαστε δουλάκια ξένων. Ήταν παρόδο που λέγαμε παλαιά, έτσι. Λοιπόν, σε κάποιο περιοδικό που είχα διαβάσει παλαιότερα, περιοδικό του 1956, ένα περιοδικό, δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο του, μιας οργανώσεως, δεν θυμάμαι ποιας, ότι υπάρχει ένα σχέδιο για μια παγκόσμια κυβέρνηση. Και εντός... Θα σας πω εγώ, κύριε Αναστασάκη, διάβασα εγώ σε μασονικό κείμενο, θέλετε να το πω. Δεν έχω διαβάσει σε τέτοιο κείμενο εγώ. Μάλλον σε θεός, συγγνώμη. Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι. Το έχω. Είναι θεοσοφικού περιοχικού. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Το είχα παρουσιάσει εγώ σε εκπομπή, κύριε Αναστασάκη. Δεν έχει σημασία. Για πέστε το. Σημασία έχει ότι γράφουν ότι υπάρχει ένα σχέδιο μια παγκόσμια κυβέρνηση να εξελίξει εδώ και 100 χρόνια. Και εντός εισαγωγικών. Κατά το σχέδιο, τα έθνη κράτη ή τα κράτη-έθνη δεν αναγνωρίζονται πλέον. Καταργείται το εθνικό νόμισμα, καταργείται ο εθνικό στρατό, παγκόσμιο νομισματικό σύστημα, έλεγχο των τροφίμων κλπ. Το έχω και το παρουσίασα εδώ, κύριε Αναστασάκη. Εσείς δεν το έχετε μόνο εσείς. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι έχω την αίσθηση ότι δεν είμαστε πολλές φορές σε ορισμένα σημεία δεν μπορούμε να υπενθυμίσουμε στου αφόρητε πιέσει, συγγνώμη, και καλό είναι η πολιτεία το θέμα τη στράτευση να το προσέξει πάρα πολύ, γιατί έχουμε λειψανδρία και πιθανόν όχι μόνο οι αντιρρησίε που επιτέλου δηλώνουν ή είναι αντιρρησίες συνείδησης, αλλά θα μιμηθούν αυτούς και άλλοι, όπως έγινε, όπως λέτε, στην Ισπανία, και θα έχει ο στρατός προβλήματα να επανδρώσει τις μονάδες σε κάθε ΕΣΟ, σε κάθε σειρά. Σας λέω, κύριε Αναστασάκη, ποιος νέος θα δεχθεί να υπηρετήσει 21 μήνες, γιατί έγιναν 21, ανέβασαν από 18, πήγαν 21 τώρα, από τη Λειψανδρία, να υπηρετήσει 21 μήνες στο στρατό με όλες τις στερήσεις που συνεπάγεται, γιατί όλοι περάσαμε το στρατό, είναι δύσκολες οι συνθήκες της στρατεύσεως, και αύριο που θα δεχθούμε τουρκική επίθεση, γιατί αυτό λέει η κοινή λογική και οι προφητείες, εκτός αν τα δώσουμε όλα χωρίς μπαμ, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, ποιος νέος θα δεχθεί λοιπόν αυτός να υπηρετεί και αύριο να σκοτωθεί και να βλέπει τους άλλους να έχουν τα αυτιάρια και να κάνουν το πενθήμερό τους, το επτάωρό τους κλπ. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα, κύριε Αναστασάκη. Και στο κάτω-κάτω τι είναι η Σκοπιά? Μια αμερικάνικη εταιρεία μετοχικού χαρακτήρου. Πόσους μετόχους έχει, κύριε Αναστασάκη? 500 δεν έχει. Γύρω 500. Λοιπόν, για όνομα του Θεού, θα δεχτούμε το τι λέει η Αγία Γραφή για την άμυνα, τα ξέρουμε κάτι από τον καθένα. Τι λέει, για πείτε μας λοιπόν. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο. Μία-δύο λέξεις. Λοιπόν, οι εξουσίες είναι από το Θεό. Χαρακτηριστικά διαβάζω αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Καλύτερα, συγγνώμη, δεν λέτε με δικά σας λόγια, μην διαβάσετε. Επιτρέπει η Αγία Γραφή την άμυνα. Ναι, κύριε Αναστασάκη. Επιτρέπει τον αμυντικό και απελευθερωτικό πόλεμο. Έτσι. Και στη ΜΕΝ Παλαιά Διαθήκη έχουμε πλήθος πολέμων που χαρακτηρίζονται ως πόλεμοι του Κυρίου. Μετατροπή γεωργικών εργαλείων σε πολεμικά όπλα. Πόλεμος για τα παιδιά, για τις γυναίκες. Αυτό που λέγανε οι δικοί μας οι πρόγονοι στη Σαλαμίνα και στις Θερμοπύλες. Έχουμε στην Καινή Διαθήκη, πήγαν στρατιωτικοί στον Ιωάννη και του ρώτησαν πρέπει να κάνουν. Στον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Και λέει τι πρέπει να κάνουμε στρατιωτική. Και δεν τους είπε όπλα, παλάσχες, κράνη, γυλίους, αλεξίς, φραγκλέκα που θα λέγαμε σήμερα, πετάξετε, μην τα ξαναπιάσετε. Απλά είπε να μην κάνετε πλάτσικο, να μην παίρνετε παράνομα χρήματα και να αρχίσετε στο μισθό σας. Ο κύριος έκανε θαύματα στον εκατόνταρχο που εξύπνησε την πίστη του. Ο εκατόνταρχος τι. Ειδωλολάτρος, ήταν αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού. Στις πράξεις, ο Κορνήλος, εκατόνταρχος, λοχαγός του Ρωμαϊκού στρατού, χαρακτηρίζεται από το λοχαγός ευσεβής και φοβούμενος στο Θεό. Και ήταν ο πρώτος που από τους εθνικούς που ενετάχθη στη Χριστιανική Εκκλησία. Κύριε Γιώργα, ποια είναι η έννοια του εδαφίου που λέει, και νομίζω ο Ρωμαίος για τα Γ1, ότι η εξουσία δεν φορεί αδίκως την μάχαιρα? Η εξουσία λέει καταρχάς είναι από το Θεό σαν θεσμός. Μάλιστα. Και ότι είναι υπηρέτης στο να χτυπάει, να χτυπάει το κακό. Και ότι ο Θεός γίνεται εκδικητής του κακού μέσω εξουσίας. Και γι' αυτό έχει την μάχαιρα, δηλαδή έχει το στρατό, τα σώματα ασφαλείας. Ο αρνούμενος λοιπόν τη στράτευση αρνείται το πρώτο καθήκον προς την εξουσία που είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Αλλά δηλαδή, συγγνώμη, τη μάχαιρα, την καταγράμμα μάχαιρα που έχει η εξουσία την έχει υπέρ του, για να πατάει το κακό. Έτσι. Είτε είναι εγκληματίες, είτε είναι πολύ εγκληματίες ξένος στρατός κλπ. Δυστυχώς όμως τελείωσε ο χρόνος. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 92-70-902, επαναλαμβάνω 92-70-902-905. Θα είμαστε μέχρι τις 1:25 περίπου να δεχτούμε τηλεφωνήματα και σήμερα σε 7 ώρα στην οδό Ζωοδόχου πηγή 44 θα γίνει ομιλία στην αίθουσα της αδερφότητας Σταυρός. Ευχαριστώ που μας ακούσατε. Χαίρετε.